Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα email το οποίο, κατά τη γνώμη μου, έχει προβληματικό ερώτημα, ήδη από τον τίτλο. Γιατί μαζί μας δεν μπορούσε να σχετιστεί και δεν κινητοποιούνταν, ενώ για την ερωμένη το έκανε? Θέκλα μας, σου στέλνω την καλημέρα μου και την εκτίμησή μου. Σε ευχαριστώ. Κάθε φορά που βουλιάζω στη θλίψη, ένα βίντεο σου σχετικό με την κατάσταση μου με σώζει. Η ψυχοεκπαίδευση που μας κάνεις είναι εργαλείο που σώζει ψυχές. Σου γράφω email και τα σβήνω, γράφω, σβήνω και δεν τα στέλνω. Δεν ξέρω, γιατί ίσως επειδή έχω περάσει πολλά και γράφοντάς τα νιώθω πως θα σε κουράσω να τα διαβάσεις. Γι' αυτό ελπίζω το σημερινό email να δράσει στο mailbox σου. Έχει δράσει, αλλά δεν ξέρω αν έδρασε με τον τρόπο που ανέμενες. Τώρα θα δούμε. Θα σου μιλήσω για αυτό που με βαραίνει πιο πολύ τους τελευταίους 6 μήνες που αποφάσισε ο πρώην σύζυγος να φύγει από το σπίτι με αφορμή τρίτο πρόσωπο. Μ' αρέσει που λες τη λέξη αφορμή και όχι αιτία. Το τρίτο πρόσωπο είναι αφορμή. Τον Δεκέμβρη του 2020 κάποια στιγμή άρχιζε να κλαίει ότι δεν είναι καλά και ότι κάτι έχει πάθει και θέλει να μείνει μόνος του. Ήθελε να πούμε στο παιδί μαζί ότι ο χωρισμός είναι κοινή απόφαση και βάζεις και 4 θαυμαστικά σε αυτό. Μετά από λίγες μέρες μου μαρτύρησε ότι η ερωμένη τον εκβίαζε να χωρίσει. Τον υποστήριξα γιατί δεν ήθελε να διαλύσω το σπίτι μας. Τι σημαίνει τον υποστήριξες γιατί δεν ήθελες να διαλύσεις το σπίτι σας? Κάθισες εκεί πέρα να δεις τι συμβαίνει? Τι γίνεται? Ο άντρας σου έχει ερωμένη? Γιατί έχει ερωμένη? Τι συμβαίνει? Πώς νιώθει για την ερωμένη? Πώς νιώθει για σένα? Πώς φτάσατε εκεί? Δηλαδή κατάπιες, έκανες γαργάρα το γεγονός ότι έχει ερωμένη και τον υποστήριξε γιατί δεν ήθελες να διαλύσεις το σπίτι σας? Μήπως το σπίτι σας δεν ήταν ήδη διαλυμένο? Λέω εγώ τώρα. Τον Ιανουάριο μου έστειλε μήνυμα η ερωμένη με λεπτομέρειες για το πού πήγαν και τι έκαναν, καθώς και πόσες φορές είχαν ερωτική επαφή, διότι την ξαναενόχλησε. Δηλαδή αυτός πήγε ξανά πίσω. Τον συγχώρεσα. Πάλι το κάνεις γαργάρα. Πάλι τον συγχώρεσα. Λίγο πριν το Πάσχα, το παιδί, χωρίς να ξέρει τίποτα για όλα αυτά, μου μαρτύρησε ότι είδε τον μπαμπά να σβήνει ένα μήνυμα στο κινητό και ότι όταν μιλάει στο τηλέφωνο, μιλάει πολύ σιγά ενώ είναι φωνακλάς. 4 θαυμαστικά. Γιατί βάζεις θαυμαστικά? Πρώτα να μείνεις όλα αυτά. Πήρα το κινητό του, είδα ότι είχε αρχίσει πάλι επικοινωνία μαζί της. Αποφάσισε να φύγει. Τον ξαναπαρακάλεσα να μην φύγει, το παιδί είναι στην εφηβεία. Κόρη μου, ο άντρας σου έχει ερωμένη, προσπαθεί να κόψει με την ερωμένη. Έχει πόσο καιρό που σου το λέει? Εσύ τον ξαναπαρακαλάς επειδή το παιδί είναι στην εφηβεία? Ναι, είπες ότι παρακολουθάς τα βίντεο στο κανάλι μας. Όντως τα παρακολουθείς. Δίνεις προσοχή όταν τα παρακολουθείς? Λυπάμαι που σε στενοχωρώ με αυτή μου την απάντηση, αλλά πραγματικά θέλω να σε βοηθήσω και θέλω να κάνω αυτό που λες. Ότι τη ψυχοεκπαίδευση που είναι εργαλείο που σώζει ψυχές, αυτό προσπαθώ να κάνω πραγματικά. Έφυγε. Με πίεσε πολύ να πούμε στο παιδί ότι ο χωρισμός είναι κοινή απόφαση. Δεν το δέχτηκα, Θέκλα, με τίποτα. Ήταν ψέμα. Καλά έκανες και δεν το δέχτηκες. Ήταν ψέμα να πείτε στο παιδί ότι ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση. Η αλήθεια είναι πως ο χωρισμός δεν ήταν κοινή απόφαση, πως εσύ, ενώ ήξερες και γνώριζες ότι ο άντρας σου για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εξωζυγική σχέση και θέλει να χωρίσετε, δεν το δεχόσουν. Πριν φύγει, ανακοίνωσε στο παιδί ότι φεύγει επειδή δεν περνάει καλά μαζί μου και ότι θέλει να ζήσει τη ζωή του. Από τη στιγμή που δεν κάνετε κοινή ανακοίνωση στο παιδί, εννοείται ότι ο καθένας θα πάει να πει και τα κουτσά του και τα στραβά του και πώς τα βλέπει τα πράγματα. Εγώ είμαι της άποψης ότι έπρεπε να κάνετε μια κοινή ανακοίνωση, εφόσον καθόσασταν και συζητούσατε προηγουμένως, που να λέγεται την αλήθεια στο παιδί. Την αλήθεια ακόμη και του στείλω ότι εσύ δεν ήθελες να δεχθείς το γεγονός ότι έκανε εξωζυγική σχέση, αλλά εκ των υστέρων συνειδητοποίησες ότι από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος είναι ερωτευμένος αλλού ή αγαπάει αλλού, δεν μπορείς να τον κρατήσεις με το ζώο. Το παιδί δεν του μιλάει, δεν τον συναντάει, μόνο κάποια μηνύματα στο Messenger. Τώρα αυτός ο πρώην σύζυγος με πιέζει πάλι να κάνω εγώ κάτι για να του φτιάξω τη σχέση. Με κατηγορεί ότι εγώ φταίω που δεν είπαμε ότι ο χωρισμός είναι κοινή απόφαση. Δεν μπορεί να σχετιστεί, να επικοινωνήσει. Πες μου, Θέκλα, είμαι εγώ υπεύθυνη για τη σχέση του με το παιδί? Με κατηγόρησε ότι εγώ φταίω που βρήκε ερωμένη. Με κατηγόρησε πάντα ότι εγώ δεν πήγαινα να του ζητήσω σεξ.
καμιά κινητοποίηση από πλευράς του, όλα εγώ έπρεπε να τα κάνω. Γιατί ούτε με το παιδί μπορεί να σχετιστεί, γιατί ούτε με μένα, γιατί στην ερωμένη κινητοποιήθηκε. Νιώθω ότι κατέστρεψα τη ζωή του παιδιού μου, αυτό το βάρος δεν μπορώ να το διώξω. Κάνουμε και εγώ και το παιδί μου ψυχοθεραπεία. Να σε έχει ο Θεός καλά, ευχαριστώ Θεέ μου. Είναι ευχάριστο ότι κάνεις και εσύ και το παιδί ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ χρήσιμο. Και καλά κάνετε και κάνετε ψυχοθεραπεία. Όμως και εσύ θέλω έτσι να εστιαστείς λίγο περισσότερο στην ψυχοεκπαίδευσή σου. Έχουμε το playlist με τίτλο «Πρέπει να χωρίσω». Έχουμε άλλο playlist τεράστιο που έχει να κάνει με την απιστία. Να σου πω τώρα ακριβώς και πόσα βίντεο έχει το κάθε playlist. Στο κανάλι, σας το ξαναλέω, μπορείτε να βρείτε playlist με διάφορες θεματικές, τα οποία είναι οργανωμένα, ομαδοποιημένα βίντεο για θέματα που σας απασχολούν. Για παράδειγμα, στο playlist ερωτική απογοήτευση έχουμε 17 βίντεο. Στο playlist για τη μοναξιά έχουμε 20 βίντεο. Σχέσεις με διαφορά ηλικίες έχουμε 14 βίντεο, για την εφηβεία έχουμε 8 βίντεο. Ένα λεπτό να τα βρω. Στα SOS έχουμε 167 βίντεο, έχουμε πάρα πολλά στα SOS. Ένα λεπτό να ξαναδώ, τα SOS εδώ πέρα, 167 βίντεο. Υπάρχει και ένα playlist που λέει «Μάνα μου είναι τοξική» που έχει 41 βίντεο. Σχέση με διάγνωστο ή αδιάγνωστο 60 βίντεο. Γονιοποίηση παιδιών 20 βίντεο. Κακοποιητική παιδική ανατροφή 47 βίντεο, συνεξάρτηση 61 βίντεο, βίντεο με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου 205 βίντεο, αμαρτίες γονέων παιδεύου συντέκανε 127 βίντεο, θέματα αυτοβελτίωσης 544 βίντεο, πένθος 19 βίντεο, μόπιν 25 βίντεο, παχυσαρκία εικόνα σώματος και δίαιτα 36 βίντεο, κοινωνικές προκαταλήψεις μας ταλαιπωρούν 123 βίντεο, κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις 104 βίντεο, προβλήματα γάμου 65 βίντεο, ψυχολογία των παιδιών 108 βίντεο, πρέπει να χωρίσω 205 βίντεο, για τη γονική αποξένωση 39 βίντεο, για την αγάπη και τον έρωτα 98 βίντεο, για την απιστία 121 βίντεο. Βλέπετε εδώ όλα τα plays στο κανάλι. Και υπάρχει και το «Πρέπει να χωρίσω» που έχει 205 βίντεο. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις λίστες, τα playlists, τις λίστες με τις θεματικές, με τα βίντεο από το κανάλι, μπορείς να διαβάζεις, να ξανακούσεις και να ψυχοεκπαιδευτείς σε σχέση με αυτά τα θέματα που σε απασχολούν. Λοιπόν, φιλενάδα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και το βιώνεις ως κάτι εξαιρετικά άδικο, το γεγονός ότι ο άνδρας σου δεν κινητοποιήθηκε για να επικοινωνήσει μαζί σου. Για το παιδί θα σου πω στην πορεία, γιατί εγώ νομίζω ότι μαζί σου δεν επικοινωνεί και μαζί σου δεν επικοινώνησες όλη τη διάρκεια του γάμου σας ή τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω προηγουμένως πώς ήταν. Δεν φαντάζομαι όμως ότι είχατε ένα καλό γάμο προηγουμένως και τον τελευταίο χρόνο που έκανε την εξωσυζυγική σχέση χάλασε ο γάμος σας. Φαντάζομαι ότι ο γάμος σας είχε θέματα από πριν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι καλή γυναίκα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι αξιαγάπητη γυναίκα και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι αξιέραστη γυναίκα. Όταν τελειώσει ένας γάμος, όταν μας χωρίζει ο άνδρας μας, όταν ο άνδρας μας κάνει σχέση εξωσυζυγική, όταν η γυναίκα μας κάνει σχέση εξωσυζυγική, όταν μας απαντάει το τέρι μας, αυτό δεν σημαίνει πως εμείς δεν είμαστε αξιαγάπητοι, αξιέραστοι και αξιόλογοι άνθρωποι. Αυτό έχει να κάνει με τη δική τους ανηθικότητα. Το πιο σημαντικό στοιχείο ανηθικότητας που έχει μια εξωσυζυγική σχέση είναι ότι δεν έχει το θάρρος ένας άνθρωπος να έρθει να πει την αλήθεια ότι κόρη μου, γιέ μου, γυναίκα μου, άνδρα μου, δεν είμαι πλέον ερωτευμένος μαζί σου, δεν είμαι πλέον ερωτευμένη μαζί σου, δεν γουστάρω να συνεχίσουμε αυτό το γάμο και χωρίζω. Και να χωρίσει, να στήσει πόδι, να είναι διεκδικητικός ή διεκδικητική όσον αφορά αυτή την απόφαση, να χωρίσει και μετά που θα χωρίσει να κάνει όσες σχέσεις θέλει, οι οποίες δεν θα είναι εξωσυζυγικές, οι οποίες θα είναι σχέσεις ελευθερίας. Όχι απαραίτητος ελευθερές σχέσεις, αλλά είναι μια σχέση που την κάνει ένας ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος επιλέγει ελεύθερα να συνδέσει τη ζωή του με έναν άλλον άνθρωπο. Το ανήθικο κομμάτι των εξωσυζυγικών σχέσεων ή το ανέντιμο κομμάτι, ας το πω καλύτερα, γιατί η λέξη ηθική είναι παρεξηγημένη, η λέξη ηθική. Το ανέντιμο κομμάτι των εξωσυζυγικών σχέσεων είναι ότι δεν τελειώνεις έντιμα και θαραλέα
τον τελειωμένο σου γάμο, γιατί κατά τη γνώμη μου κανείς δεν αγαπάει αλλού αν δεν έχει ήδη τελειώσει ο γάμος του, και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» υπάρχει κεφάλαιο για αυτούς τους ανθρώπους που ενώ είναι παντρεμένοι αγαπάνε αλλού, και υπάρχει και κεφάλαιο για τους παίχτες και για τις παίχτριες. Ο άνδρας, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι παίχτης, γιατί αν ήταν παίχτης θα ήξερε και να το παίξει και να μην πάρει ούτε είδηση, ούτε να πάρει η φιλενάδα του είδηση, ούτε κανένα είδηση. Δεν είναι παίχτης, είναι ένας άνδρας ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο σταμάτησε να θέλει τη γυναίκα του ή δεν την ήθελε ποτέ, γιατί μπορεί να είσαι τέλεια γυναίκα, μπορεί να είσαι εξαιρετική γυναίκα, αλλά αυτός ο άνδρας να μην σε ήθελε σένα. Το παράδειγμα, το πολύ έτσι φανταχτερό, κραυγαλαίο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε αυτές τις μέρες από τη διεθνή showbiz είναι η Μόνικα Μπελούτσι, που κατά γενική παραδοχή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ερωτική και ελκυστική γυναίκα, την οποία την απάντησε ο άντρας της. Δεν είναι σεξ η Μόνικα Μπελούτσι, η Μόνικα Μπελούτσι δεν την ποθεί, δεν την ποθούν τα 30 του πλανήτη, και όμως αυτή τη γυναίκα την απάντησε ο άντρας της. Δεν έχει να κάνει με σένα όταν σε απατάει ο άνδρας σου. Δεν έχει να κάνει με σένα όταν σε απατάει η γυναίκα σου. Έχει να κάνει με το ίδιο το πρόσωπο, το οποίο δεν έχει τα κότσια να τελειώσει έναν τελειωμένο γάμο. Να τελειώσει και επίσημα έναν τελειωμένο γάμο. Δεν φταίς εσύ που σε απάτησε ο άνδρας σου. Όμως εσύ φταίς που έκανες γαργάρα την απάτη. Και είχες το λανθασμένο σκεπτικό ότι επειδή έχεις παιδί στην εφηβεία δεν πρέπει να χαλάσει ο γάμος σου. Τι να μην χαλάσει, κόρη μου, το ήδη χαλασμένο. Ένας γάμος που ήδη ήταν σε διαδικασία σύψης, όχι απλώς πέθανε, σέπετο κιόλας. Είναι λανθασμένο σκεπτικό αυτό ότι επειδή έχω παιδί στην εφηβεία, ή επειδή έχω παιδί στην πρώτη νεότητα, έχω παιδί στο δημοτικό σχολείο, έχω παιδί στον υπηαγωγείο, δεν πρέπει να χωρίσω. Όταν ο γάμος μας είναι τελειωμένος, το παίρνουμε απόφαση, το αποδεχόμαστε και διαχειριζόμαστε τη συνθήκη ως έχει. Η άρνηση της πραγματικότητας φέρνει πολύ σοβαρά προβλήματα και σε εμάς τους ιδίους, και στα παιδιά μας. Δεν σου λέω ότι φταίς μόνο εσύ για την οποιαδήποτε ψυχική και συναισθηματική ζημιά έχει επέλθει στην κόρη σου κάτω από αυτή τη συνθήκη. Φταίς όμως και εσύ. Ο άντρας σου δεν χώρισε την κόρη σου. Ο άντρας σου χώρισε εσένα. Εσύ όμως με την άρνησή σου να αποδεχθείς την ελεύθερη του βούληση, την απόφαση του οποία είναι βασισμένη στην ελεύθερη του βούληση και στα πάθη του και, και στον εθισμό του από τη φιλενάδα του, ίσως δεν ξέρω, αλλά ήρθε ένας άνθρωπος και σου λέει: εγώ θέλω να χωρίσουμε. Και τον βλέπεις ότι έκανε και προσπάθειες να με χωρίσετε, αλλά δεν τα κατάφερε. Όταν εσύ δεν αποδέχεσαι την απόφαση του να χωρίσετε, και όταν εσύ την πολεμάς, τότε άθελα σου κάνει ζημιά και στην κόρη σου. Και σου είπα να μην πεις την κόρη σου ότι είναι κοινή απόφαση ο χωρισμός, να κάνεις το χωρισμό κοινή απόφαση όμως. Να μην πεις ψέματα ότι είναι κοινή απόφαση. Να παλέψεις ώστε να γίνει κοινή απόφαση. Όπως προσπαθούμε τόσο πολύ να χτίσουμε ένα γάμο, έτσι πρέπει να προσπαθούμε και να τον διαλύσουμε κόσμια. Και με όσο το δυνατό πιο υγιή και ισορροπημένο ψυχικά τρόπο. Να σου πω κάτι, εσύ επέλεξες να κάνεις παιδί με εκείνον τον άντρα. Εσύ επέλεξες να κάνεις παιδί με έναν άντρα που δεν είναι επικοινωνιακός. Εσύ επέλεξες να κάνεις παιδί με έναν άντρα που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Λες, γιατί κινητοποιείται από τη φιλενάδα του. Μήπως, λέω, η φιλενάδα του, επειδή δεν τον ξέρει καλά και επειδή τον έχει γνωρίσει πρόσφατα και είναι ερωτοχτυπημένη και ερωτευμένη μαζί του, μπορεί να έχει πολλή ενέργεια να του δώσει ώστε να τον κινητοποιήσει. Ενώ εσύ, επειδή είσαι μαζί του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να κουράστηκες από την απάθεια του, να κουράστηκες από τα ελαττώματα του και να γι' αυτό να μην είχες ενέργεια να τον κινητοποιείς. Ξέρεις, άμα προσπαθείς συνέχεια να κρατήσεις κάτι που δεν είναι για να κρατηθεί, κουράζεσαι. Κουράζεσαι, ξοδεύεσαι συναισθηματικά, ξοδεύεσαι ψυχικά και δεν έχεις δυνάμεις να κινητοποιείς πάντα κάποιον ο οποίος αντί να είναι με το κέφι του πατέρας και σύζυγος είναι με το ζόρι. Για τη φιλενάδα του δεν ξέρω, μπορεί να κουραστεί, μετά μπορεί να μην κουραστεί. Δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Αυτό που μας αφορά είσαι εσύ και το παιδί σου. Και η δική σου ευθύνη απέναντι στο παιδί σου. Αν νομίζεις ότι θα κάνω ένα βίντεο και θα κράξω τον πατέρα του παιδιού σου και θα σε κάνω εσένα, θα σε ξέρω και θα πω «Ουάου, τι καλή μάνα που είσαι», κάνεις λάθος. Δεν θα πω πως είσαι κακή μάνα σε καμία περίπτωση. Απλώς θέλω να σου επιστήσω την προσοχή για το ότι το βλέπεις λανθασμένα το θέμα. Το θέμα πρέπει να το δεις με πνευματικότητα και ανάληψη ευθύνης και υπευθυνότητα. Έχεις ευθύνη ως μητέρα να αναλάβεις τις ευθύνες σου όσον αφορά στη διαχείριση του χωρισμού, να κάνεις το χωρισμό κοινή απόφαση, να χωνέψεις το χωρισμό, να κάτσεις με τον πρώην σύζυγο να συζητήσετε και δεν μπορείτε μόνοι σας με τη βοήθεια κάποιου ειδικού ή ψυχολόγου ή διαμεσολαβητού,
να φτάσετε σε κάποιες κοινές αποφάσεις τις οποίες να δώσετε στο παιδί σας. Μπορεί εσύ να μην έχεις πει τίποτα αρνητικό στην κόρη σου και αυτός να έχει πει αρνητικά πράγματα για σένα στην κόρη σου, όμως η δική σου στάση δεν βοηθάει το παιδί σου να έχει μια πρόσκοπτη επικοινωνία με τον πατέρα της. Γιατί αν μη τι άλλο, σε αγαπάει, σε χτιμάει, σε βλέπει σε ένα χάλια, βλέπει και αυτό να σε κατηγορεί, μαθαίνει κιόλας ότι έχει φιλενάδα, που είμαι σίγουρα θα της είπες ότι έχει φιλενάδα. Και καλά έκανες, δηλαδή δεν είμαστε εναντίον της αλήθειας, να μην λέμε την αλήθεια. Οπότε το παιδί τι θα νιώθει, την ανάγκη να προστρέξει τη μάνα του και την ανάγκη να αγωνιοποιηθεί. Οφείλεις να αποδεχθείς το χωρισμό για να βγάλεις το παιδί σου και από τη θέση του γονεοποιημένου παιδιού. Αυτό το βίντεο δώσ' το να το δει και ο ψυχολόγος σου που πας, που σε ξέρει καλύτερα από μένα, και αν τυχόν κάνω λάθος να σου το εξηγήσει για ποιο λόγο κάνω λάθος και χρησιμοποίησε το προς όφελος. Είναι λάθος ερώτημα γιατί δεν κινητοποιούνταν από εμάς και κινητοποιείται τώρα από τη φιλενάδα. Το σωστό ερώτημα κατά τη γνώμη μου θα ήταν πώς διαχειρίζουμε αυτό το χωρισμό ώστε να τον χωνέψω και εγώ καλύτερα, να το χωνέψει και το παιδί μου καλύτερα και να μπορέσει να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Εάν μπαίνουμε στη διαδικασία της εκδίκησης ή της δικαιοσύνης και να περιμένουμε να έρθει μια θεία κοσμική δικαιοσύνη και το παιδί μας κάποια στιγμή να απορρίψει τον πατέρα του και να πει τι παλιοπατέρας ήταν αυτός ο οποίος έκανε φιλενάδα και χώρισε τη μάνα μου και δεν κινητοποιούταν να επικοινωνήσει με μένα και με τη μάνα μου και κινητοποιούνταν από τη φιλενάδα, τη ζημιά του παιδιού σου θα επιφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η εποχή στην εφηβεία του παιδιού σου να ασχολείται με γιατί χώρισαν οι γονείς μου και αν είναι αδικημένη η μάνα μου και αν είναι άδικος ο πατέρας μου κλπ. Η ζωή του, η ηλικία του παιδιού σου τώρα είναι να ζήσει την εφηβεία της, να ζήσει τη δική της εξέλιξη, να ασχοληθεί με τις ορμές της, με τις ορμόνες της, με τις σκέψεις της, με τους προβληματισμούς τους και όχι προβληματισμούς της που αφορούν την ίδια και όχι να ασχολείται με εσάς. Που εσείς δεν τα καταφέρετε να έχετε ένα καλό γάμο, προσπαθήστε τουλάχιστον να έχετε έναν καλό χωρισμό. Με όλη μου την αγάπη, με ψυχοεκπαιδευτική χρειά. Δεν μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι αν μου τύχει να θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ και ίσως να έκανα παρόμοια λάθη με αυτά που κάνεις κι εσύ. Μου έτυχε κάτι διαφορετικό, αλλά ήταν πολύ πιο light αυτό που μου έτυχε εμένα πριν 1,5 χρόνο, 2 χρόνια σχεδόν τώρα από αυτό που σου συνέβη και εσένα. Ήταν πολύ πιο light, οπότε δεν μπορώ να ταυτιστώ να σου πω: α, και εμένα μου συνέβη και με χώρισε και εμένα ο άντρας μου και το αντιμετώπισα με καλό τρόπο. Δεν ήταν κάτι παρόμοιο. Δεν είχα παιδί μαζί του στην εφηβεία και να ξέρω ότι έχει εξωζυγική σχέση. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Είμαστε άνθρωποι. Πληγώνεται ο εγωισμός μας. Πέφτει η αυτοεκτίμηση μας. Χαλάει η αυτοεικόνα μας. Σου ξαναλέω, μια γυναίκα που την απατάει ο άντρας της δεν σημαίνει πως δεν είναι αξιαγάπητη και αξιέραστη. Ένας άντρας που τον απατάει η γυναίκα του δεν σημαίνει πως δεν είναι αξιαγάπητος και αξιέραστος. Ένας σύντροφος που τον απατάει ο σύντροφος του σύντροφος του δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί. Ο απατηλός απατάει για τον εαυτό του, η απατηλή απατάει για τον εαυτό της. Δεν απατούν για το πρόσωπο με το οποίο απατούν. Είναι φτηνές δικαιολογίες ότι σε απάτησα γιατί δεν μου ζητούσες να κάνουμε σεξ ή σε απάτησα επειδή δεν ήσουν καλή γυναίκα. Βλακίες είναι αυτά τα πράγματα. Πέραν τούτου όμως, προσοχή, τεράστια προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση, να βάζουμε προτεραιότητα την εξυγίανση του χωρισμού, την όσο το δυνατόν πιο υγιή ψυχικά, ψυχοσυναισθηματικά υγιή αντιμετώπιση του χωρισμού, παρά την δικαιοσύνη μας, παρά το να βγούμε δίκαιοι, παρά την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη. Ας γίνουμε λίγο έτσι πιο όρημοι, πιο όρημοι και πιο πνευματική όσον αφορά στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και πολύ καλά κάνεις που κάνεις ψυχοθεραπεία και εσύ και το παιδί σου και εύχομαι σύντομα να μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτή τη μεγάλη ανάγκη να δικαιωθείς και να υπερισχύσει η ουσιαστική ανάγκη για πνευματική εξέλιξη και για καλυτέρευση της δικής σου ζωής και για σένα είναι πολύ καλό που χωρίσατε, όχι μόνο γι' αυτό και θα σου πω κάτι, η δικιά σου ζωή μπορεί να εξελιχθεί πολύ πολύ καλύτερα από τη δική του, χωρίς να σημαίνει ότι το λέω για να σου πω εστίασε τον εαυτό σου για να τον εκδικηθείς με αυτόν τον τρόπο, αλλά το έχω δει πολλές φορές να χωρίζει ένα ζευγάρι, έναν άνθρωπο να τον απατά, να είναι ο απατημένος και ο απατημένος μετά το χωρισμό να έχει καλύτερη έκβαση της ζωής του παρά αυτόν που έχει απατήσει. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει καλύτερη ζωή από σένα. Αν όμως εσύ εξακολουθείς να ασχολείσαι με το να θέλεις να δικαιωθείς και το να θέλεις να βγεις σωστή και το να θέλεις να εκδικηθείς, σίγουρα η ζωή σου θα είναι καλή και είσαι κρίμα, κορί. Μην εμένεις στο γιατί και πώς. Πάρε απόφαση το ότι χωρίσατε. Εστίασε στον εαυτό σου και στο παιδί σου, εστίασε στο να εξελίξει τη δικιά σου ζωή και άστον εκεί πέρα με τις επιλογές του και δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας αφορά. Και είμαι σίγουρη ότι σε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, 1 χρόνο, 2 χρόνια θα μου στείλει ένα mail και θα μου πει: είχε δίκιο, κυρία Θέκλα.
Η Θέκλα, είχες δίκιο Θέκλα. Είναι καλύτερα τα πράγματα και για μένα τώρα. Το εύχομαι.